Πατερμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, συμμετέχοντας ενεργά στον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας προσφύγων στις 20 Ιουνίου, με μια σειρά εκδηλώσεων που σκοπό έχουν να τιμήσουν τόσο το κουράγιο των χιλιάδων ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, όσο και εκείνους που εξακολουθούν να δείχνουν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους. Οι συγκεκριμένες δράσεις είναι ιδιαίτερα αφιερωμένες στους ανθρώπους της ΚΟ, όπως υπόθηκε σήμερα χαρακτηριστικά στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε για την αλληλεγγύη και το φιλόξενο πνεύμα που έδειξαν σε περισσότερους από 60.000 πρόσφυγες που έφτασαν στις ακτές το 2015. Η εναστήρια τελετή θα είναι την Δευτέρα, 20 του μήνα, που είναι και η μέρα, την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων, στις 7.30 ώρα, στον θερινό κινηματογράφο Θεά Κιντσέ. Εκεί πέρα θα προσφερθούν από τους ίδιους τους πρόσφυγες φαγητό, το οποίο θα έχει ετοιμαστεί από πριν στη συλλογική κουζίνα που διοργανώνουμε, στο εστιατόριο Finger Food. Μπορείτε να έρθετε όποιος θέλει να βοηθήσει να μαγειρέψουμε μια συλλογική κουζίνα μαζί με τους πρόσφυγες. Και θα ακολουθήσουν οι προβολή ταινιών, των ταινιών Fortress Europe, που έχει φτιαχτεί από την κινηματογραφική ομάδα του Εσπερινού Λυκείου και Γυμνασίου της ΚΟ, και μετά η ταινία Φωτιά στη Θάλασσα. Την ίδια μέρα ξεκινάει και έκθεση φωτογραφίας, που έχει υλικό από το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, από πρόσφυγες δηλαδή που ήταν Έλληνες πρόσφυγες μετά την Μικρασιατική καταστροφή, από το αρχείο της ΥΠΑ της Ερμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και φωτογραφικό υλικό από τη Μαρή Πιέρα Μερδί, που είναι φωτογράφος από δαποτικό. Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής θα έχουμε κάποιες δραστηριότητες από την υπόλοιπη ανθρωπιστική κοινότητα, από το Save the Children, από την Άρσης, με έργα παιδιών, προσφυγόπουλων. Η έκθεση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, στα Αδελφίνια, και από τις 20 μέχρι τις 24 Ιουνίου και θα μεταφερθεί για 2 εβδομάδες από τις 7 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της ΚΟ. Επίσης, η άλλη δραστηριότητα είναι στο ένα φεστιβάλ κινηματογράφου από τις 20 Ιουνίου έως και τις 25 Ιουνίου στο θερινό και χειμερινό κινηματογράφο Θεάς Κινσέρ, με ταινίες που είναι σχετικές με το προσφυγικό ζήτημα. Έτσι είναι μια ευκαιρία περισυλλογής για το προσφυγικό ζήτημα προβληματισμού. Σας έχουμε αναλυτικά και το πρόγραμμα μέσα στο Φυλάδιο. Και διασκέδασης, ναι. Να σημάσω κάτι για αυτό το πρόγραμμα κινηματογράφου, ότι την Τετάρτη, τη μέρα δηλαδή που είναι το ντοκιμαντέρ Refugee Highway, θα είναι εδώ ο σκηνοθέτης για μια συζήτηση του ντοκιμαντέρ στις 7 η ώρα στον κινηματογράφο Ορφέα τον Χειμερινό μαζί με τον Σωτήρη τον Παλάσκα για μια συζήτηση γύρω από τα ντοκιμαντέρ, πώς έχουν βιώσει τις εμπειρίες τους μέσα από την προσφυγική κρίση ως σκηνοθέτες. Αυτά. Ελπίζουμε να έρθετε όλοι. Θα σας το στείλουμε το πρόγραμμα να το έχετε, ότι σας το έχουμε στείλει. Πολύ ωραία, ναι. Το έχουμε δημοσιεύσει. Έχει και μια θεατρική παράσταση την Τρίτη. Ναι, αυτό ξέρεις από τα παιδιά από τον Ξενώνα που υπάρχει εδώ στην ΚΟ, σε συνεργασία με το Πράξεις, με την Πράξεις και την Επαγγελματία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Και είναι την Τρίτη, 6 ώρα, 6 με 7, στον κινηματογράφο Ορφέα τον Χειμερινό. We are in Syria. We are come to here. Escaped from the war. Has come to here. We are looking for a good life. Can I translate every sentence so they all understand? Ο Μούλχαμ είναι από τη Συρία. We are escaped from the war in Syria. Τραβέντευσαν από τρομερό πόλεμο που γινόταν στη Συρία. We are looking for a good life and with a safe place. Αναζητούμε μια καλύτερη ζωή και ένα ασφαλές μέρος. We are not alive to here to eat and sleep. We are not alive to here to eat and sleep. Δεν φτάσαμε εδώ πέρα, μέχρι εδώ πέρα για να φάμε και να κοιμόμαστε, για να τρώμε και να κοιμόμαστε. We are come to here to rise ourselves and feel the humanity of ourselves.
αισθανθούμε άνθρωποι και να νιώσουμε. Έχουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων. Ναι, έχουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων. And I want to thank all the Greek people. Να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες. Thank you, Μόρτα. Thank you very much. I don't know if you wish to say a few things as well. Just don't feel compelled. If you want, you do it. Maybe with the help of the translation. من مورد تقریباً در سال 2013 بود از اینکه طالبا در افغانستان جایی گرفت ما چون شوهر ما هنرمند بود She is to the Afghanistan to Taliban coming to Afghanistan 2000 coming to Afghanistan and she is husband single and can't music to Afghanistan for Taliban can't single music Είναι από το Αφγανιστάν, όπου το 2000 μπήκαν οι Ταλιμπάν. Ο άντρας της ήταν μουσικός, οπότε ήταν ακόμα μουσικός, απλά αυτό δεν επιτρεπόταν. Δεν επιτρεπόταν από τους Ταλιμπάν. Ταλιμπάν, οπότε γι' αυτό το λόγο έφυγαν από το Αφγανιστάν. دیگه بعد از اون شهر من میخواستم که موسیقی پیش ببرم و میگفتن که یرام است و من خاطر ما رو مورد لات کوب قرار گرفتن و من خود من شوهر من و یک بچگک من و من خاطر ما تقریبا 6-7 سال به مشکل دیدیم از من خاطر ما افغانستان رو ترک کردیم و یک جای خواستیم که پناه ببریم که خود ما در خطر نباشیم She's can't like me to the Afghanistan for Taliban and the Daesh and four months and 5 months coming inside to Turkish waiting to Turkish no good and coming inside for going Germany Holland. Δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσουν να ζουν στο Αφγανιστάν γιατί εκτός από τους Ταλιμπάν μετά ήρθε και το Ισλαμικό κράτος. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να φύγουν. Φύγανε για 4 μήνες, ήταν περίπου στην Τουρκία, προς την προσπάθειά τους να φτάσουν στη Γερμανία.